Είμαι η Νάταλη. Είμαι ο Σπύρος. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι η Τατιάνα. Παίζω τον Γιάννη. Παίζω τη συμμαθήτρια. Παίζω τους καθηγητές. Παίζω τον Στράτο. Παίζω τη μητέρα. Ας πούμε ότι είμαστε σε ένα οποιοδήποτε σχολείο της Αθήνας. Αυτός είναι ο Γιάννης, καινούριος στο σχολείο. Από πού είσαι, Γιάννη? Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου είναι από εκεί. Υπηρέτησε στρατιώτης στην αεροπορία στο Τατόι. Στην Αθήνα γνωρίστηκα με τη μάνα μου. Φοιτήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας ήταν τότε από τη χυμάρα μου. Οι γονείς της έφεραν από την Αλβανία τον άρρωστο καθεστώς. Όταν ο πατέρας μου απολύθηκε το στρατό, την πήρε και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη. Εγώ εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο. Όλες μου οι παρέες και οι φίλοι είναι εκεί. Και τώρα πώς από εδώ? Δεν ήταν δική μου επιλογή. Οι γονείς μου χώρισαν και μετακομίσαμε την μητέρα μου στην Αθήνα. Και πώς θα πας? Καλά. Δύσκολα. Στο σπίτι δύσκολα. Η μητέρα του στην Αθήνα πρέπει να στρώσει τη ζωή της ξανά από την αρχή. Και φυσικά αυτό επηρεάζει τα πάντα. Ο Γιάννης ακολούθησε τη μητέρα του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και γράφτηκε σε άλλο σχολείο, στην περιοχή που μένει. Τώρα πρέπει να βρει καινούργιες παρέες, στέκια, συνήθειες και μάλιστα σε μια καινούργια πόλη. Πρέπει να με δεχτούν οι άλλες παρέες τους. Αυτοί γνωρίζονται εδώ και καιρό. Εγώ είμαι το ξένο σώμα. Και είναι δύσκολο. Πολύ. Εδώ όλα είναι διαφορετικά. Όλοι είναι διαφορετικοί. Δηλαδή. Μιλάνε αλλιώς, περπατάνε αλλιώς, γελάνε αλλιώς, γελάνε με άλλα πράγματα. Και έτσι καταλήγω να είμαι εγώ ο διαφορετικός. Πώς να το πω, παράξενος. Επάνω δεν ήταν έτσι. Προσπαθώ να είμαι σαν τους άλλους. Συνηθισμένος, αλλά ακόμη και το συνηθισμένο εδώ είναι διαφορετικό. Και πρέπει να το ξανανακαλύψω. Τόσο πολύ, τόσες πολλές διαφορές από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Έτσι φαίνεται. Ή μάλλον έτσι το κάνουν να φαίνεται. Ό,τι και να κάνω είναι λάθος εδώ. Ακόμη και τα σπιρτόκουτα. Ποια? Τα σπιρτόκουτα. Μαζεύω σπιρτόκουτα. Έχω 650 σπιρτόκουτα. Ελληνικά. Διάφορα, από διάφορες χώρες. Πάρα πολλές. Και πού τα βρήκες? Από τουρίστες. Τους σταματάω στον δρόμο, τους ρωτάω αν έχουν, μου δίνουν ένα δικό τους και τους δίνουν ένα δικό μας. Μαζεύω εδώ και 6 χρόνια σπιρτόκουτα. Μου έστειλε πολλά και ο παππούς μου από την Αλβανία, σπάνια. Στο άλλο μου σχολείο τα έδειχνα, όλοι με θαύμαζαν. Κάποιοι άρχισαν και οι ίδιοι να μαζεύουν εδώ. Μία φορά έκανα το λάθος να τα δείξω και άρχισαν όλοι να γελάνε. Ήρθαν δύο άτομα, τα άρπαξαν από το χέρι μου, τα πέταξαν κάτω στο πάτωμα, τα πάτησαν και τα σπίτια σκόρπισαν. Και άλλοι τι έκαναν? Γελούσαν. Και εσύ τι κάνεις, δεν κάνεις τίποτα εσύ? Τι να κάνω? Προσπαθώ μόνο να μην τους δίνω αφορμές. Βάζω το iPod και ακούω μουσική. Johnny, my friend! Τι κάνεις για ένα και αγόρι μου? Ακούς μουσική? Τον Μπετόβεν ακούς? Για να δω, μη σε μένα, ρε, το κολλητό σου! Όχι, ρε, Γιάννη, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά! Τι είναι αυτό, ρε! Μπετόβεν πάντως δεν είναι! Ποια είναι αυτή που σκούζει για ένα κι αγόρι μου? Η Lady Gaga δεν είναι. Η Beyoncé δεν είναι. Η Ariana Grande δεν είναι. Ποια είναι, ρε, Γιάννη, λέγε, μη με σχάζει. Η Λωρίνα Μακένιτ. Ποια? Η Λωρίνα Μακένιτ. Η Λωρίνα? Και ποια είναι αυτή η Λωρίνα, ρε, Γιάννη, καμία της όπερας, πιόψαμε. Όχι, δεν είναι της όπερας. Η Λωρίνα Μακένιτ τραγουδάει κέλτικα folklore, τραγούδια της Αγγλίας και της Σκωτίας. Κέλτικα. Ναι. Οι Κέλτες είναι ένας αρχαίος λαός της Αγγλίας και της Σκωτίας. Σκάσε με ένα χοντρό! Πού θα μου πεις εμένα ποιοι είναι οι Κέλτες? Τάχα, εσύ τα ξέρεις όλα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ήρθες από τα Αδρή, μην κλαβά να μας μάθεις γράμματα. Είναι γνωστή. Τι είναι? Είναι γνωστή, έχει κάνει συναυλίες και στην Ελλάδα. Γνωστή, ε? Να σου πω εγώ ένα πολύ ωραίο γνωστό τραγούδι που το ξέρει όλος ο κόσμος. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που κάνεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσένα έχω πάντα μέσα στην καρδιά. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τι να κάνω? Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Σκέφτηκα να αλλάξω σχολείο, αλλά η μητέρα μου δεν θέλει να τα ακούσει. Πρέπει να δηλώσουμε, λέει, και άλλη διεύθυνση, αποκλείεται. Και άλλη?